έρχεται να πω λίγο έτσι συναισθηματικά ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. Τι γλυκό να σ' αγαπώ και θα έλεγα και να σου το δείχνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Κυρίες και κύριοι, φίλοι της παράδοσης και της εστίας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε όλοι εδώ απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε και θα αναφέρω αυτούς που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ. Τα έχω σημειώσει, να μην κάνω και κάποιο λάθος. Τον αντιδήμαρχό μας τον κύριο Ναλμπάντη τον Κώστα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Βουσκέλη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ τον κύριο Δελιόπουλο τον Στέφανο, τον πρόεδρο Σοπακών τον κύριο Παντόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης τον κύριο Ακριτίδη τον Αλέξη που τον έβαλα μακριά αλλά ξέρω και τον κοντά μου, τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής τον κύριο Κιτούδη τον Μόσχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Γεωργή, τον κύριο Κιτουλιανίδη. Από τη Βέρεια έχουμε και μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε η κυρία Νίκη Καραζούλια, η περιφερειακή σύμβουλος και εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο κύριος Μπαρζόκας, ο οποίος μας τιμά και αυτός με την παρουσία του απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο τραπέζι υπάρχει και ένας καινούριος φίλος της εστίας, ο κύριος Εμμανουηλίδης, καλώς ήρθατε. Επίσης μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε η προσταμένη εφορίας κυρία Στάμου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ο κύριος Μπόσγαρης, Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίκης και Περιχώρων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσακίου Ρεσινιώτες, Σύλλογος Καπαδοκών Πλατέων ο Βαρασός, με την όμορφη Αστερούπολη δίπλα του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ευχαριστούμε τα παιδιά που είναι απόψε μαζί μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαϊτάνη Θεσσαλονίκης, επίσης ευχαριστούμε τα παιδιά. Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κρυονερίου Λαγκαδά. Τώρα μπορεί και κάτι να μου έχει διαφύγει και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω καταρχήν τα βαθύτατα συλληπιτήρια του Συλλόγου μας απέναντι στο Δήμαρχό μας τον κύριο Κερίνη τον Παναγιώτη, ο οποίος σήμερα έχασε τη μητέρα του και αυτός είναι ο λόγος που δεν παρευρίσκεται εδώ. Μεταφέρω ένα μήνυμα του προφορικό που λέει τα καλύτερα για μας και για το Σύλλογό μας και τον ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν εδώ. Μια επόμενη φορά θα μας δοθεί ευκαιρία. Θα ήθελα βέβαια τώρα να καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Ναλμπάντη τον Κώστα να μας πει δύο λόγια. Κύριο Σταυρί το Μανώλη τον ξέχασα αλλά με αγαπάει, δεν πειράζει. Πες δεν είναι Μανώλη. Λοιπόν και επίσης και τον κύριο Παράσο τον κήπο ο οποίος παρευρίσκεται απόψε στη γιορτή μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ό,τι και να πούμε για το Σύλλογο της Εστίας των Μουλιωτών θα είναι λίγο, γιατί κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια να κάνει πάρα πολλά. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Να κάνει πάρα πολλά, όχι όμως μέσα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μας έκανε γνωστούς και στην Ευρώπη και όχι μόνο με τις εκδηλώσεις τις οποίες έκανε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Αλεξάνδειας να έχει τέτοιους συλλόγους. Συλλόγους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για να προάγουν τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου πέρα από το Ρουμλούκι, πέρα από την Ημαθία, πέρα από τα όρια της Ελλάδος. Θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, να ευχηθώ το 2017
να είναι πραγματικά μία χρονιά η οποία, στην οποία η εστία των Μουλκιωτών θα βρει επιτέλους την πολυπόθητη στέγη την οποία αναζητά. Από πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι μία στέγη έχει βρεθεί για το σύλλογό σας. Θα ήθελα να σας πω εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ότι θα είμαστε αρρωγοί στην ολοκλήρωση του σπιτιού της εστίας των Μουλκιωτών. Σας εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, μια χρονιά γεμάτη αισιοδοξία που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη εμείς οι Έλληνες. Να είστε καλά. Η εστία από την ημέρα της ίδρυσής της πιστεύουμε πως έχει δώσει βαρύτητα στο να προβάλλει το πολιτιστικό προϊόν του τόπου με πρωτοποριακά θέματα όπως αναβιώσεις εθήμων για πρώτη φορά, ανάδειξη μνημείων, κονάκι, διεθνείς διοργανώσεις. Καλησπερίζουμε τον κύριο Απόστολο Βεσιρόπουλο που αστιμά απόψε την παρουσία του και άλλα πολλά. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η παράδοση έχουμε επιλέξει για την έναρξη αυτής της βραδιάς ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μας μπορεί να γίνει αφορμή να καταγραφεί η μουσική και όχι μόνο παράδοση του τόπου μας και φυσικά να μεταφερθεί στους μελλοντικούς απογόνους μας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Καλό λοιπόν στο βήμα το χοροδιδάσκαλό μας, τον κύριο Χιλέα Τοτσιάρα. Έχει σκηνό, έτσι. Θα μας παρουσιάσει τους σημερινούς μας προσκεκλημένους, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Αθήνα, αποδεχόμενοι την πρόσκλησή μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Κύριε Τσιάρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα παρακαλούσα πολύ λίγο τα παιδάκια της εστίας να κάνουν ησυχία και να μην μιλάει κανένα για να ακουστούν κάποια πράγματα. Πριν από αρκετά χρόνια, στα πλαίσια της έρευνάς μου που έκανα για τους χορούς και τα τραγούδια του Ρουμλουκιού, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα αρχείο, το αρχείο του Σίμωνα Καρά. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό και θεωρήθηκε ο πατέρας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε το Ρουμπλούκι τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, κατέγραψε, ηχογράφησε ανθρώπους, παππούδες, γιαγιάδες, κάτι που εμάς μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, γιατί αυτό το υλικό δεν θα υπήρχε διαφορετικά να μπορούμε σήμερα εμείς να το ακούμε έστω μέσα από κάποια αρχεία. Ευελπιστούμε οι αρχές του τόπου, η κοινοφελής επιχείρηση πολιτισμού, οι άνθρωποι που στηρίζουν τον πολιτισμό, η περιφέρεια και όποιοι άλλοι ενδιαφέρονται για το μοναδικό κομμάτι που έχει μείνει στους Έλληνες, το πλούσιο κομμάτι που είναι ο πολιτισμός μας, αν θέλουμε να το στηρίξουν, να στηρίξουμε κάτι είναι ο πολιτισμός. Αν όλοι μαζί ενώσουμε τις δυνάμεις μας, η εστία ήδη έχει κάνει τα πρώτα βήματα. Το αρχείο του Σίμωνα Καρά πιστεύουμε ότι θα είναι ήδη μαζί μας. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί να εργαστούμε και να εκδώσουμε αυτό το υλικό. Μιλάμε για γηδιώτες, ρουμπλουκιώτες που τραγουδήσανε την δεκαετία του 60 είτε εδώ είτε σε στούντια στην Αθήνα. Καλό λοιπόν το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ματζούρη. Είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το αρχείο του Σίμωνα Καρά στην Αθήνα. Να έρθει κοντά μας, να παραλάβει το λιγότερο που μπορεί να κάνει η εστία ένα αναμνηστικό στο αρχείο του Σίμωνα Καρά και να μας γνωρίσει ποιος ήταν ο Σίμωνας και τι κατέγραψε στο Γιδά. Προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων των μελών της εστίας και πιστεύω και όλων των κατοίκων της Αλεξάνδρειας, γιατί σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι απόγονοι των παππούδων και των γιαγιάδων που τραγούδησαν εκείνα τα χρόνια στις ηχογραφίες αυτές.